Λοιπόν, επιστρέψαμε τώρα μετά τα κοσμήματα. Φτιάρες ιστορίες, έχει πολιτική συζήτηση. Και έχει πολιτική συζήτηση για πολλά πολλά θέματα. Μαρία Σπυράκη δίπλα σου, Ναι, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με αέρα Βρυξελών. Καλημέρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Η Δώρα Αβγέρη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β' Θεσσαλονίκη, είμαστε και τις περιφέρειες, έτσι, γιατί είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Δεν το λέμε, εμείς ο Πρωθυπουργός το είπε. Δώρα Αβγέρη από τη Θεσσαλονίκη και Μιχάλης Κατρίνη. Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Να είστε καλά. Μέρα στην συμπολίτη, συντοπίτησα την κυρία Σπυράκη. Καλημέρα. Βλέπουμε χαμόγελο, μπαίνετε. Να δω λίγο πώς θα εξελιχθεί. Να δούμε θα διαφερθεί. Και Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κοινάλ Νομός Ηλίας και βέβαια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλημέρα, στη Βουλή. Καλημέρα και καλή επιτυχία και στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σπυράκη, τώρα επειδή είστε και έμπειροι. Και ο κύριος Κατρίνης είναι ο μοναδικός που είναι συνάδελφος. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι συνάδελφοι εδώ, αλλά έχετε περάσει από την άλλη πλευρά του λόφου. Τώρα τελευταία είμαι σε πάνελ με δημοσιογράφους. Πρέπει να το προσέξω λίγο. Γιατί πολιτική εννοώ δημοσιογράφοι. Αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Περάσαν από την άλλη πλευρά. Αυτό λέω. Έχουμε και βουλευτές που είναι όλοι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη. Όπως να το κάνετε, κύριε Κατρίνη, και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι παρακολουθούνται. Λοιπόν, λοιπόν, έφυγε το. Σε λίγο θα πάμε εκεί. Θα πάμε. Κυρία Σπυράκη, ακούσατε χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από την αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση ότι εμείς θέλουμε να έρθουμε με την ψήφο των πολιτών και να φέρουμε την κανονικότητα στο κράτος, στη δικαιοσύνη, να φέρουμε μεταρρυθμίσεις. Είχε και ένα οικονομικό πρόγραμμα. 800 ευρώ κατώτατο μισθό. 13η σύνταξη, το 51% να επιστρέψει το κράτος όσον αφορά τη ΔΕΗ και αποσύνδεση των λογαριασμών του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Αυτά εσείς γιατί δεν τα κάνετε? Να σας πω καταρχήν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν οι πολιτικοί απευθύνονται στους πολίτες να έχουν χαρτί και μολύβι, γιατί η εμπειρία των πολιτών από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και όσα επακολούθησαν έχει καταγραφεί πολύ βαθιά στο συλλογικό υποσυνείδητο. Δεν φανταζόμαστε ότι δεν τα βάλανε κάτω. Τραυματικά στο συλλογικό υποσυνείδητο. Θα σας πω λοιπόν ότι η πρώτη κοστολόγηση που κάναμε δείχνει ότι τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Τσίπρας ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή αναφερθήκατε ονομαστικά. Ενδεικτικά επαγωγή. Άλλο ποσό λένε όμως και λένε ότι είναι και κοστολογημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ. 9,35. Αν με επιτρέπετε 9,35. Να παρουσιάσω πώς και γιατί. Λοιπόν, αναφερθήκατε ας πούμε στα αναδρομικά. Είναι 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφερθήκατε στη 13η σύνταξη. Είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι 900 εκατομμύρια ευρώ, όπως το περιγράφει ο κύριος Τσίπρας κλιμακωτά. Αναφερθήκατε στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέσω της ΔΕΗ. 12 δις ευρώ το χρόνο κοστίζει η επιλογή του κύριου Τσίπρα, χωρίς η ΔΕΗ να έχει τη δυνατότητα να κάνει άλλη πολιτική από αυτή που κάνει. Και επειδή θα ακούσει την κυρία Αβγέρη τώρα, η οποία θα πει τι είναι αυτά που λέτε, και χώρες όπως η Γερμανία έχουν προχωρήσει σε κρατικοποιήσεις εταιριών, να σας πω μόνο ότι οι ίδιες αυτές χώρες έχουν δώσει εγγυήσεις σε διάφορες εταιρείες που ξεπέρασαν τα 20 δις. Για παράδειγμα, η Unifair στη Γερμανία, που δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στις εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει ξοδέψει τα 20 δις των εγγυήσεων και τώρα κρατικοποιείται γιατί απλώς θα αποτελεί συστημικό κίνδυνο. Η δική μας ΔΕΗ, μετά τη σοβαρή προσπάθεια που έγινε, εξηγιάνθηκε. Και το πρόγραμμα της κυβέρνησης σε σχέση με τον ηλεκτρισμό και σε σχέση με τις τιμές ενέργειας αποτέλεσε και πρότυπο για αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πάρω 3 δις από τη διαφορά των κερδών από τα περίφημα skyrocket profits που να λέμε. Να απαντήσει όμως. Από τη δική μας πλευρά είναι ότι έχουμε μέχρι τώρα, μέσα σε 2,5 μήνες, πάρει 2 δις από την φορολόγηση των υπερκερδών και μέχρι να κλείσει αυτή η περίοδος τα κέρδη που θα φορολογηθούν θα δώσουν στον καταναλωτή 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία επιστρέφουν ως επιδοτήσεις. Άρα, για να μην ξαναζήσουμε τη φοβερή εμπειρία του προγράμματος Θεσσαλονίκης, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ό,τι λέμε κοστίζει και κυρίως ότι μας βλέπουν και μας ακούνε. Γιατί το χρέος της Ελλάδος μπορεί να πέσει τώρα λόγω του ΑΕΠ, αλλά θα κατέβει στο 170%. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις κακές εποχές. Κυρία Αβγέρη, είναι διπλάσιο το κόστος, όπως λένε Δημοκρατία, και έχετε κάνει μαγείρεμα και λέτε τον οικοστολογημένο. Μετέφερε τι θα έλεγα εγώ και απαντάς ότι θα έλεγα εγώ. Επειδή φαντάζομαι έρχεται. Πολυεργαλείο, λέει, τον χαρακτηρίζει τον εαυτό τη. Ήρθε και με το χαρτί και με μολύβι. Το χαρτί και το μολύβι. Ήρθε πάντως, τα έχει εδώ, εγώ τα βλέπω. Εντάξει, εδώ τα έχει. Είναι επιμελής, η κυρία Σπυράκη. Αλλά καλό είναι να κρατάει το χαρτί και το μολύβι όταν θα συναντάτε με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους εμπόρους, τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας κρατήσει χαρτί και μολύβι όταν θα συναντηθεί
με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Αυτόν που συναντά κάθε φορά που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Τσίπρας, είτε με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, είτε του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για να ακούσει να λέει πως δεν αντέχει άλλο εμπορικός κόσμος και ότι από όλες τις αναφορές που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα που είναι Πρωθυπουργός, πουθενά δεν υπάρχει μεσαία τάξη και η έννοια για το τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς επειδή με χαρτί και με μολύβι, κυρία Σπυράκη, θα δείτε ότι τα χρήματα που διαθέτει η κυβέρνησή σας και το επιτελικό παρακράτος Μητσοτάκη δεν αναφέρουμε στη Νέα Δημοκρατία και ούτε εσάς σας υπολείπουμε, είναι ακριβώς επιλογές για να ταΐζουν συγκεκριμένα και μιλημένα συμφέροντα και όχι τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτή η ιδέα στην οποία εσείς αναφερθήκατε, στο οποίο, από την οποία βγάλατε το ΔΕΛΤΑ και χώσατε πάρα πολλά δισεκατομμύρια κέρδη σε μια ΔΕΗ που παίζει το παιχνίδι της εσχροκέρδειας και παρακινεί και άλλους να παίζουν το παιχνίδι της εσχροκέρδειας, έχουν σωρέψει πλούτο και αδικαιολόγητα υπερκέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Κυρία Βιέρη, σας διακόπτω εγώ τώρα, με συγχωρείτε, χωρίς να χαλά. Κυρία Βιέρη, με συγχωρείτε. Οι 12 δισεκατομμύρια υπό ότι κοστίζει. Δεν διακόψετε την κυρία Σπυράκη. Όχι, δεν καταλάβατε. Όχι, κάνετε λάθος. Για την κουβέντα, είπε η κυρία Σπυράκη ότι κοστίζει 12 δισεκατομμύρια το 51% να επιστρέψει. Τόσο δεν είπατε. Λοιπόν, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι οικονομικά και κοινωνικά κοστολογημένο, όπως κυρίως είναι κοινωνικά κοστολογημένο όλα αυτή η χρεοκοπία που έχει επέλθει στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας ακριβώς αυτής της πολιτικής της βάρβαρης αδικίας του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ότι απλά δεν έτυχε ή δεν πέτυχε, μάλλον δεν πέτυχε η πολιτική ή οι πολιτικές του κ. Μητσοτάκη. Είναι πολύ συνειδητή αυτή η επιλογή. Συγκεκριμένα 13 εταιρείες, κυρία Σπυράκη, επειδή κρατάτε χαρτί και μολύβι, έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα των πρώτων 500 εκατομμύριων που θα βγει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα δεν είναι μόνο θέμα αναδιανομής του πλούτου σε σχέση με το πώς θα φορολογηθούν τα μερίσματα, τι θα γίνει με τα υπερκέρδη των εταιριών, της ΔΕΗ, αυτών των ενεργειακών παικτών, αυτό που πλούτησαν παραπάνω πόσο ήταν πλούσιοι σε σχέση με τα δηληστήρια και με τα κάψιμα. Έχει να κάνει με το και με τη μια ορθή, σοφή, κοινωνικά δίκαιη διαχείριση και των ευρωπαϊκών πόρων και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση των οποίων, κυρία Σπυράκη, επειδή είστε και πολύ έμπειροι στα ευρωκοινοβουλευτικά ζητήματα, δεν έχετε πείσει ούτε καν τους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε στον κύριο Κατρίνη. Είναι για να κλείσω και με αυτό, για να είμαι και δίκαιη στη διαχείριση του χρόνου. Είναι κάτι που αφορά την διαχείριση όλων των δομέων από την πλευρά της κυβέρνησης. Λοιπόν. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με ένα μοντέλο μεταδημοκρατίας που ισχύει την περίοδο διακυβέρνησης του επιτελικού παρακράτου Μητσοτάκη. Είμαστε στην ουσία σε μια κατάσταση λίγο. Ούτε δημοκρατία είναι αυτό. Δεν μπορείς να το πεις φούντα γιατί δεν έχουμε ακόμα τα τάγκς. Αλλά έχουμε την αστυνομία που πετάει χημικά σε ειρηνικές συναυλίες φοιτητών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Να κάνω σχόλιο, κύριε Σπυράκη, πριν πάμε στον κύριο Κατρίνη. Πολύ γρήγορα είναι, γιατί πρέπει να μιλήσει ο κύριος Κατρίνης. Οι αυριανοί γιατροί για τους οποίους δεν έχετε εξασφαλίσει να έχουν έναν αξιοπρεπή μισθό πρωτοδιόριστο για να μην φύγουν στο εξωτερικό. Κυρία Αβγέρη, άνω τελεία. Κυρία Αβγέρη, κυρία Σπυράκη, θέλω να πείτε κάτι. Άκουσα την ιδεολογική τοποθέτηση της κυρίας Αβγέρη. Προφανώς έχουμε σοβαρότατες διαφορές. Αλλά ξέρετε. Έχουμε ταξικές διαφορές. Τα γεγονότα. Είστε μια μεροληπτική ταξικά κυβέρνηση. Σκέφτεστε μόνο τους συγκεκριμένες φαμίλες. Κυρία Αβγέρη, κυρία Σπυράκη. Ωραία, δεν θα το κάνουμε όμως έτσι τη συζήτηση. Σας παρακαλούμε πολύ. Δεν έχει καμία. Να απαντήσει και ο κύριος Κατρίνης για να πάμε και στα υπόλοιπα. Ο κόσμος ανησυχεί αν θα βγάλει το χειμώνα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Κύριε Κατρίνη, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο παράθυρο. Κύριε Κατρίνη, να μιλήσει ο συνάδελφος. Να μιλήσει ο κύριος Κατρίνης. Κύριε Αβγέρη, έχουμε και την απόσταση. Υπάρχει και καθυστέρηση. Αν θέλετε να κάνετε συντονισμό, το κάνετε. Λοιπόν. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα χθες και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες, ακούγοντας και τον Πρωθυπουργό και τον τέος Πρωθυπουργό, κατανοούν ότι το μόνο κόμμα το οποίο δεν μπήκε σε κρεσέντο υποσχέσεων, παροχών και εξαγγελιών είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πρέπει να κρίνουμε και να συγκρίνουμε τις προτάσεις. Εμείς από τον κύριο Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Είναι στη γνωστή συνταγή των παροχών, του λαϊκισμού, του θα δώσουμε τα πάντα όταν θα γίνουμε κυβέρνηση. Βεβαίως
Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα και χρειάζεται ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής συνοχής και προστασίας με ρεαλισμό και υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι εκεί έρχεται το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένες προτάσεις. Και μάλιστα είμαστε και η μόνη παράταξη που κάναμε πρόταση, η οποία ουσιαστικά είναι αντιδημοφιλής με την αύξηση φορολογίας. Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε στην πορεία. Θέλω, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, για να αποδείξω ότι η χθεσινή τοποθέτηση του αρχηγού της αντιπολίτευσης εξωματικής σε κάποια πράγματα δεν είχε το ίχνος της αυτοκριτικής. Λέει, π.χ. ο κύριος Τσίπρας, θα πω για το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Λέει προστασία πρώτης κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ψηφίσει τον νόμο Κατσέλη, που είναι νόμος του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνησής του, έφερε ένα πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας όταν κυβερνούσε, που έφερε 1.200 ρυθμίσεις σε 2,5 χρόνια. Τι έχει φέρει σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Έχει φέρει ένα πλαίσιο εξοδικαστικού που έχει κάνει 1.400 ρυθμίσεις σε 1,5 χρόνο. Άρα το ένα κατά αυτό. Δεύτερον, μιλάει για κούρεμα χρεών π.χ. Και λέει κούρεμα χρεών της πανδημίας. Θέλω να σας πω ότι αυτό που αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ αφορά 8 δις, τόσα είναι τα χρέη της πανδημίας, από τα 260 δις συνολικά του ιδιωτικού χρέους. Εσείς πιστεύετε ότι αν κουρευτεί ένα ποσοστό των 8 δις σε επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρηματίες και νοικοκυριά, ένα ποσοστό, και μείνουν τα υπόλοιπα 252, θα ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία? Κύριε Κατρινή. Και να είχαμε χρόνο να σας πω. Π.χ. λέει για το χρηματιστήριο ενέργειας. Εγώ θυμάμαι το target model. Επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκε και έγινε νόμος του ελληνικού κράτους. Κύριε Κατρινή, περιγράφεται ένα οικονομικό πρόγραμμα. Πώς θα γίνει? Να σας θυμίσω πώς εφαρμόζεται. Τι εφαρμόστηκε τώρα, κύριε Καλαμπάκη? Να μα αφήσει να κάνουμε συντονισμό. Θέλουμε να πούμε τι υποκλοπέ. Είχαμε νωρίτερα τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έκανε δηλώσει συγκεκριμένε. Ακούστηκαν πάρα πολλά χθε ευχάριστα. Απαντήστε κάτι. Αλλά η κυβέρνηση. Δηλαδή το αφορολόγητο, κύριε Σαββίδα. Το αφορολόγητο. Ποιο το μείωσε το αφορολόγητο? Ακούστε κάτι. Το ΠΑΣΟΚ το μείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ω κυβέρνηση. Και κρίνουν οι τηλεθέτε. Πώ θα γίνει η πράξη αυτό, με ποιον θα συγκυβερνήσετε εσεί? Πώς θα κάνετε πράξη το πρόγραμμά σας? Κοιτάξτε, κύριε Σχαδήμα, καταρχάς, ναι, επειδή όλοι βιάζονται να προκαταλάβουν το αποτέλεσμα των εκλογών και λένε ότι εμείς θα είμαστε σε αυτή τη θέση με αυτό το ποσοστό και ψάχνουμε κάποιον να πιάσουμε 151. Πρώτα απ' όλα, περιμένουμε να μιλήσουν Έλληνες πολίτες. Ναι. Ο χρόνος είναι πυκνός, ναι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ναι, και θα περιμένουμε να μιλήσουν οι πολίτες. Γιατί ο κ. Σαντουλάκης λέει ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας. Εμείς λοιπόν έχουμε συγκεκριμένη πρόταση να καταθέσουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η πρόταση θα τύχει πολύ μεγαλύτερες αποδοχές από αυτή που εύχονται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με βάση αυτή την πρόταση, μάλιστα, θα καλέσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις να μας πούν. Μην περιμένετε από το ΠΑΣΟΚ λογική ότι πρέπει να μπούμε σε κυβέρνηση σόν και καλά. Αλλά, κύριε Σκαδήμα, δεν μπορεί ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλούν το ΠΑΣΟΚ για στάση ευθύνης απέναντι στη χώρα. Όχι μόνο από το 2010 μέχρι και σήμερα, διαχρονικά και συνολικά. Το ΠΑΣΟΚ, όταν χρειάστηκε η χώρα, έβαλε πλάτη, πλήρωσε το κόστος. Ως αντιπολίτευση στηρίζει τα σωστά, γιατί έτσι είναι η ορθή πολιτική. Δεν κάνουμε μικροκομματική πολιτική και τακτική. Έτσι, άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρχονται όλοι και να βάλουν τον πιστόλι στον κρόταφο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο πανεπιστήμιο. Για το θέμα της κυβέρνησης της χώρας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος εδώ τοποθετήθηκε. Κυρία Σπυράκη, θα μάθουμε γιατί παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ποτέ. Και εσείς είστε και στο Ευρωκοινοβούλιο, μπορείτε να μας δώσετε και μια άλλη εικόνα. Γιατί είναι ο μοναδικός που βρέθηκε να έχει αυτή την απειλή. Και εσείς είχατε κάνει καταγγελία για το δικό σας τηλέφωνο, καλά θυμάμαι? Όλα θα τα πούμε. Καταρχήν να πω ότι τα χρόνο τηλεοπτικό. Τα 5,5 δισεκατομμύρια που διέθεσε ο Πρωθυπουργός εξαντλούν κάθε περιθώριο υποστήριξη. Κάθε περιθώριο υποστήριξη. Άκουσα την κυρία Αβιέρη που μίλησε και για δακρυγόνα και χημικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι η Δημηρία που προστατεύει την ανέγερση της βιβλιοθήκης δέχτηκε επίθεση και χημικά στο χώρο του Πανεπιστημίου δεν έπεσαν. Και καλά είναι να μην μεταφέρετε, και δεν το λέω προσωπικά, κυρία Αβιέρη, να μην μεταφέρετε ως κόμμα τις απόψεις των τρίτων και ειδικά των Μπαχαλάκηδων. Τοποθετήθηκε και ο κ. Θεοδωρικάκος για αυτό το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των υποκλοπών, αν με αφήσετε να μιλήσω. Κυρίες μου, έτσι όμως δεν να μιλήσω. Να σας πω κάτι, κάνουμε μια ερώτηση. Καλά το τοποθετηθήκατε και εκεί θα το ρωτούσαμε για την ελληνική κοινωνία. Πάμε, κυρία Σπυράκη. Το κομμάτι των υποκλοπών. Ναι. Στο Ευρωκοινοβούλιο έγιναν δύο πράγματα σαφή. Πρώτον, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορούν παράνομα λογισμικά, κατασκοπευτικά λογισμικά, για τα οποία το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές και πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να γίνει άμεσα επαρκές.
Οι αποκαλύψεις που έρχονται δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και το Pegasus, ότι έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και το Predator, και κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί που τα χρησιμοποιούν. Άρα, εφόσον το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν είχε γνώση και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε από την ελληνική πλευρά κάτι τέτοιο, άρα το πλαίσιο πρέπει να γίνει πια πολύ πιο αυστηρό και τα εν λόγω κατασκοπευτικά λογισμικά να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας και ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι πολύ σοβαρή περίπτωση, οφείλει να πέσει άπλευτο το φως. Οφείλουμε όμως παράλληλα να μάθουμε ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα. Μα εμείς αυτό ζητάμε να μάθουμε. Και εμείς αυτό ζητάμε. Είναι μόνος ο οποίος νόμιμα μπορεί να πληροφορηθεί και να το ανακοινώσει. Και γιατί δεν πάει. Και είναι απαραίτητο, σε αυτό να ρωτήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ, γιατί δεν πάει, κύριε Ανδρουλάκη. Είναι απαραίτητο ταυτόχρονα να έρθουν επειδή και από τα άλλα κόμματα προτάσεις. Ζω τον κύριο Σπυράκη, για να κάνουμε τώρα κουβέντα εδώ πέρα. Να κάνουμε διάλογο, κύριε Σπυράκη. Έχει και συνάδελφος, δεν είναι πολιτικά ανίκιο. Λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να μάθουμε το λόγο παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη, mm-hmm. αφήνοντας διάφορα να εννοηθούν ή να απονοηθούν. Να είσαι τίποτα εγώ, κύριε Κατρίνη. Κύριε Σπυράκη, συγγνώμη, είπατε, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Έχει το κλειδί ο κύριος Ανδρουλάκη. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Συνεχίζεται την ίδια απαράδεκτη ρητορική στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που αφήνουν να εννοηθεί διάφορα και την ίδια στιγμή εμείς έχουμε ζητήσει με τον πλέον θεσμικό τρόπο να ενημερωθεί ο πρόεδρός μας και όλοι μας από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, από την ΑΔΑΕ, και πληροφορούμαστε ότι δεν υπάρχει φάκελος, δεν υπάρχει αρχείο ούτε για τους λόγους ούτε για το περιεχόμενο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Δηλαδή και να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή, δεν έχουν να του πούνε τίποτα, δεν έχουν φάκελο, δεν έχουν τίποτα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν μια χυδαία προπαγάνδα για ένα θέμα στο οποίο, αν υποτιθέμενα ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγαινε να ενημερωθεί, θα πληροφορεί το ότι δεν υπάρχει αρχείο. Εσείς και, το ξέρετε και αυτό. Δεν υπάρχει φάκελος. Είναι αντικείμενο προπαγάνδας ότι κυρία θα πρέπει Σπυράκη, ο έχει γραφτεί σε έγκριτα μέσα. 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 Ότι δεν ξέρετε τι κάνουν οι δημοσιογράφοι, κυρία Σπυράκη. Είναι άλλη δουλειά. Δεν ξέρετε τι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Τώρα τι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Δεν ψάχνουμε να βγάλουμε πληροφορίες. Τώρα είστε και συνάδελφος. Ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις του Μαξίμου με αυτούς που εμπορεύονται και χρησιμοποιούν το Predator και άλλα παραμολογισμικά, επειδή. Εσείς τι κάζετε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Κατρίνη, τι κάζετε εσείς. Κύριε Κατρίνη, τι κάζετε, γιατί λένε ότι δεν, γιατί δεν υπάρχει φάκελος, ήταν μια καταγγελία ανώνυμη τηλεφωνική, έγινε στο προφορικό. Τι κάζετε, δηλαδή αν πήγαινε ο κ. Ανδρουλάκης. Τι θα του έλεγαν. Επειδή είπατε κάτι όμως και ακούει και ο κόσμος. Εμείς ζητάμε από τη Βουλή, την Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνειας και την ΑΔΑΕ, είναι ο πλέον θεσμικός τρόπος, κάτι που αγνοεί ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν πάει δεν υπάρχει ας θεσμική λειτουργία της ΕΕΠ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν πάει στην ΕΕΠ να μάθει. Να ενημερωθεί. Θα το έλεγε κάποιος στα προφορικά του κύριου Ανδρουλάκη και θα έλεγε ότι ναι, ήταν ας πούμε μια προφορική καταγγελία για κάτι και εσείς γι' αυτό. Εσείς το θεωρείτε σοβαρό, κύριε Αρέβη. Σας ρωτώ γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε. Εσείς θεωρείτε σοβαρό όταν η ΕΕΠ απαντάει στην ΑΔΑΕ ότι δεν υπάρχει φάκελος να πάει ο αρχηγός του τρίτου κόμματος στην Ελλάδα και να ενημερωθεί στο αυτή κατηδίαν δίθεν ιδιωτικά από ετελείως ανεπίσημη πηγή εδώ. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει φάκελος. Δεν ξέρω, δεν έχει γραφτεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Α, γιατί ούτε αυτό λέγεται. Προσέξτε, κύριε Σκαδίμα, ναι, όταν γράφεται σε έγκριτα μέσα και δεν βγαίνει η ΕΕΠ, που είναι και αρμόδια. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό και αυτό. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ισχύει. Αν έχει καταστραφεί, αν έχει καταστραφεί. Αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σοβαρά μιλάτε. Ο κύριο Κοντολέων, αν ήρθε στη Βουλή στι 28 Ιουλίου. Δεν είμαι στην αρμόδια επιτροπή, κύριε Κατρίνη. Δεν είμαι στη ΕΕΠ και προσωπική επιλογή του κ. Μπλουζουδάκη. Θυμάστε τι έλεγε στη Βουλή 28. Τι έλεγε για να πάμε ότι δεν παρακολουθούνται πολιτικοί, ναι, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και μετά από τέσσερις μέρες πιάστηκε η κυβέρνηση πάμε ότι παρακολουθούσε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Και κάνουν οτιδήποτε μπορούν στην κυβέρνηση για να συσκοτιστεί και να συγκαλυφθεί η υπόθεση. Όμως δεν θα τους περάσει. Λοιπόν, κυρία Βιέρη, ένα σχόλιο. Να, εδώ είναι το μέτωπο το δημοκρατικό και το προοδευτικό, κύριε Σιαντήμα. Και αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την ΑΛ, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι αφορά και τις υγιείς δυνάμεις μέσα στην Νέα Δημοκρατία, αυτές τις οποίες κάλεσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς για να συστρατευτούμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια για να αποκατασταθεί η δημοκρατία και να έρθει αυτό που λέμε νέα μεταπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας είχε ζητήσει όντως να συγκληθεί ξανά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν ακούστηκε ότι καταστράφηκε όλο αυτό το υλικό που αφορούσε
τον κύριο Ανδρουλάκη. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αναλάβει μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ακριβώς να συγκροτηθεί ξανά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να τεθούν αυτά τα ζητήματα. Αυτό έχει να κάνει με σοβαρόντα χρόνια και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, αλλά χωρίς ένα νέο πλαίσιο ακριβώς για να τεθεί σε ξαξενές βάσεις και στα στέρια πόδια δημοκρατία, χωρίς να έρθει αυτή η κατάπτυστη τροπολογία που δεν δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνεις γιατί παρακολουθήσει και να έχεις πρόσβαση σε αυτό το υλικό, νομίζω ότι είναι εκ των όνων κάνευ. Αυτό που θα ήθελα να πω λίγο στην κυρία Σπυράκη, επειδή δεν ξέρω, επειδή είναι επιμελής, αλλά εκείνη τη μέρα μήπως απουσίαζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν παρουσιάστηκε ο αρχηγός του Τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη. Δεν παρακολουθείτε ούτε συνεδριάσεις μας, ούτε ότι αν παρενέβαινε στη συζήτηση, κυρία Βιέρη. Είστε μάλλον εκτός θέματος από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτό συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς. Εκείνη τη μέρα ήταν μια τραγική ημέρα για την ελληνική δημοκρατία, όχι για την κυβέρνησή σας και για τον Πρωθυπουργό. Εκθέσατε διεθνώς και ευρωπαϊκά την χώρα μας. Ακριβώς γιατί έχουν αλλοιωθεί και αποψηλωθεί οι δημοκρατικοί θεσμοί. Ήσασταν στο εδόλιο, στήσατε στο εδόλιο του κατηγορμένου τη χώρα μας. Εμείς. Αυτή ήταν η ακροματική διαδικασία. Εμείς. Γι' αυτό το έγκλημα που γίνεται σε βάρος όχι μόνο πολιτικών αρχηγών δημοσιογράφων, αλλά σε βάρος της δημοκρατίας. Και θα ήθελα να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Δεν είναι τώρα, δημοσιογραφικό, κυρία... είναι πολιτικό. Μπορείτε εσείς να είστε σίγουροι ότι δεν σας παρακολουθεί ο αρχηγός σας? Εγώ είμαι σίγουρη ότι όταν ήμουν δημοσιογράφος, ο Τσίπρας, και βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ναι, δεν παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους δημοσιογράφους. Εντάξει, εσείς εκτός τον κύριο Πισκόμα και τον κύριο Σαγιά. Είστε κύριο σίγουροι για μένα που είμαι συνάδελφός σας δημοσιογράφος? Είστε σίγουρος για τον κύριο Κατρίνη? Ούτε για τον εαυτό σας δεν είστε, κυρία Σπυράκη. Έτσι είναι, κυρία Σπυράκη, δεν είστε σίγουροι. Και Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είναι αυτές οι φωνές της απόδοσης. Απαντήστε, έχουμε ένα λεπτό. Έχουμε ένα λεπτό, δεν έχουμε απλήτο χρόνο. Είναι από την Κεφαλογιάννη, είναι από τον Κουμουτσάκο, είναι από τον πρώην Πρωθυπουργό. Κυρία Αυγέρη, να απαντήσει η κυρία Σπυράκη, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Κυρία Αυγέρη. Η δημοκρατία και η διαφάνεια κυρία που έχει στάθμιση είναι πάνω από κυρία οτιδήποτε. Κυρία Αυγέρη, ο κύριος Θεοδωρικάκος εδώ νωρίτερα έλεγε και για παρακολουθήσεις που γίνονταν επί ΣΥΡΙΖΑ και είχε γνώση και ο Πρωθυπουργός ο τότε, ο Τσίπρας. Ο ίδιος ο κύριος Ρουμπάτης στη Βουλή αποκάλυψε ότι παρακολουθούνταν αμέσως ο κύριος Πιτσιόρλας. Η συζήτηση στη Βουλή δεν σας διέκοψα, κυρία Αυγέρη. Σας ακούει και ο κύριος Ρουμπάτης. Προς Θεού, κυρία Αυγέρη, δεν σας διέκοψα. Μπορείτε να φωνάξετε και όλους τους διοικητές της ΕΕΠΟ που φύγατε. Να μας πείτε γιατί παρακολουθούσατε. Σεβασμό τη συζήτησή σας από εκεί. Δεν παρανέβαινε όταν μιλούσε ο κύριος Κατρίνης. Κυρία Αυγέρη, πρέπει να κλείσουμε. Τη είπα το διακού κύριο Ρουμπάτη. Κυρία Σπυράκη, την ιερά οργή σας για τις παρακολουθήσεις. Αλλά το πείτε σας ήταν επί των ημερών σας. Η παρακολούθηση του Σαγιά έγινε επί των ημερών σας. Και τέλος πάντων, σε αυτή την υπόθεση πρέπει απολύτως να καταλάβετε ότι τα παράνομα λογισμικά πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σας σύστηνα να παρακολουθείτε λίγο καλύτερα τα του Ευρωκοινοβουλίου για να δείτε πόση ζημιά κάνατε στη χώρα όταν υιοθετήσατε την άποψη των ΜΚΟ ότι είναι ελληνικό έδαφος η νησίδα στον Εύρο, όταν διασύρατε τη χώρα. Και δεν έχετε βγάλει κύχος τώρα. Δεν έχετε βγάλει κύχος. Ενώ διασύρατε διεθνώς τη χώρα, υποστηρίξατε ανθεληνικά δημοσιεύματα σε μία βάση που δεν ισχύει. Δεν λάβατε υπόψη σας τη γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Δεν λάβατε υπόψη σας καμία επίσημη ελληνική πηγή. Υιοθετήσατε μία την άποψη μιας φωτιάς. Και βλάβατε κυρίε μου, κυρίε μου, Σοφία και Ελπίδα. Κυρίε μου, σας ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.